στους σχεδιασμούς της Τουρκίας στο τουρκικό ελαφρύ αεροπλανοφόρο ελικοπτεροφόρο Ανατολού, που προοριζόταν να εξοπλιστεί με μαχητικά F-35, θα χρησιμοποιεί εγχώριας κατασκευής μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου Bayraktar. Το Akinci Attacked Unmanned Aerial Vehicle είναι ένα μη επανδρωμένο εναέριο όχημα με τα πιο προηγμένα χαρακτηριστικά στην Τουρκία, που αναπτύχθηκε στις εγκαταστάσεις παραγωγής και έρευνας και ανάπτυξης συστημάτων SUAV της Baykar. Το δεύτερο πρωτότυπο Akinci ολοκλήρωσε μια δοκιμή πτήσης 62 λεπτών τον Αύγουστο, σύμφωνα με τον κατασκευαστή του. Το Akinci θα φέρει μια ποικιλία όπλων συμπεριλαμβανομένων των ίδιων Smart Micro Munitions, που κάνει ο προκάτοχός του, τον Bayraktar, εκτός από τις βόμβες γενικής χρήσης. Μπορεί επίσης να εκτοξεύει τουρκικής κατασκευής Bozdogan και Gogdogan, εντός οπτικού εύρους και εκτός οπτικού βεληνικούς πυράβλους αέρος-αέρος. Αν και εντυπωσιακό, το Akinci δεν είναι ωστόσο υποκατάστατο για την αγορά ενός μαχητικού αεροσκάφους πέμπτης γενιάς από την Τουρκία. Το μη επανδρωμένο αεροσκάφος 6 τόνων μπορεί να παραχθεί μόνο σε 4 χώρες και είναι εξοπλισμένο με οικονομικά αποδοτικά έξυπνα μικροπυρομαχικά ρόκετσαν, παραλλαγές των οποίων χρησιμοποιούνται με μαχητικά αεροσκάφη F-16, μη επανδρωμένα ντρόνους και άλλα ελαφρά αεροσκάφη. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.